Καλησπέρα. Με το μάθημα αυτό βλέπουμε 5 σημαντικά θεωρήματα που αφαιρούν την κλειστότητα των πράξεων των κανονικών γλωσσών. Η κλειστότητα είναι μια ιδιότητα η οποία θα μας προβληματίσει σε όλα τα σύνολα γλωσσών που θα μελετήσουμε, δηλαδή τόσο στις κανονικές γλώσσες που βλέπουμε στην ενότητα 3, όσο και στις γλώσσες χωρίς εφραζόμενα, όσο και στις αποφασίσιμες που θα δούμε στη συνέχεια. Η κλειστότητα είναι μια ιδιότητα των μαθηματικών η οποία μας προβληματίζει όταν μελετάμε σύνολα και αφορά το γεγονός αν το αποτέλεσμα μιας πράξης συντηρεί την ιδιότητα που έχουν τα στοιχεία στα οποία εφαρμόσαμε την πράξη. Λέμε λοιπόν για παράδειγμα ότι αν θεωρήσουμε το σύνολο των φυσικών αριθμών, θυμίζω φυσική αριθμή από το 0 και πάνω, έτσι, τσίμπα δύο αριθμούς οποιουσδήποτε οι οποίοι να είναι φυσικοί, και πιάσε και πρόσθεσέ τους. Ωραία. Θα προκύψει το αποτέλεσμα χ συν ψ. Οπότε η ερώτηση που τίθεται είναι πάρε δύο φυσικούς. Το αποτέλεσμα είναι και πάλι φυσικός. Η απάντηση είναι ναι. Οπότε λέμε με ακαδημαϊκή στιβαρότητα πάντα ότι έχω κλειστότητα στην πράξη της πρόσθεσης στους φυσικούς αριθμούς. Ωραία. Λέμε ότι η πρόσθεση είναι κλειστή στους φυσικούς αριθμούς. Με την έννοια ότι παίρνεις και κολοκύθια, πατάς την πράξη, παραμένεις μέσα στο σύνολο. Αυτή είναι η ερώτηση προκειμένου να ισχυριστείς ότι έχεις κλειστότητα ή όχι όσον αφορά ένα σύνολο πάνω σε μια πράξη. Επίσης, έχω κλειστότητα στην πράξη του πολλαπλασιασμού στους φυσικούς αριθμούς. Πράγματι, αν έχω δύο φυσικούς αριθμούς χ και ψ, τότε το αποτέλεσμα χ επί ψ είναι και πάλι φυσικός αριθμός. Αλλά όχι στην πράξη της αφαίρεσης στους φυσικούς, διότι αν έχω δύο φυσικούς αριθμούς χ και ψ, τότε το αποτέλεσμα χ μείον ψ δεν είναι κατά ανάγκη φυσικός. Για να το αποδείξουμε κιόλας ότι δεν έχω κλειστότητα, αρκεί να κατασκευάσω ένα αντιπαράδειγμα. Για παράδειγμα, αν πάρω σαν χ το 5 και σαν ψ το 7, τότε δεν έχω κλειστότητα στους φυσικούς, γιατί το αποτέλεσμα χ μείον ψ είναι 5 μείον 7, δηλαδή μείον 2, το οποίο δεν ανήκει στους φυσικούς και έχουμε τελειώσει. Εντάξει. Κρατήστε το θέμα της απόδειξης, δηλαδή πώς δείχνω ότι έχω κλειστότητα. Θέλει μια γενική απόδειξη, πώς δείχνω ότι δεν έχω κλειστότητα, αρκεί ένα αντιπαράδειγμα, έτσι. Τώρα, εμάς μας ενδιαφέρει τι γίνεται με τις κανονικές γλώσσες. Ωραία. Δηλαδή, έχω δύο γλώσσες που είναι κανονικές. Θα αποδείξουμε ότι και η ένωση και η παράθεση και το αστέρι κλείνει και το συμπλήρωμα και η τομή είναι κανονική γλώσσα. Τώρα, εμείς τι ξέρουμε για την ώρα, πριν δούμε τις αποδείξεις. Ξέρουμε ότι αν μία γλώσσα είναι κανονική, έχει τρία πράγματα σίγουρα. Έχει κανονική έκφραση, έχει μη δετερμινιστικό αυτόματο και έχει και δετερμινιστικό αυτόματο. Κάποιες αποδείξεις θα είναι πάρα πολύ εύκολες με την κανονική έκφραση και κάποιες άλλες αποδείξεις θα είναι σχετικά πιο δύσκολες με το δετερμινιστικό αυτόματο. Πάμε να δούμε τις αποδείξεις αυτές αναλυτικά, οι οποίες να πούμε κιόλας ότι είναι και εξετάσιμες σαν θεωρία. Δηλαδή έχει τύχει στο παρελθόν να μπουν κλειστότητες κατευθείαν αποδείξεις σαν θεωρία. Οι αποδείξεις αυτές είναι πάρα πολύ εύκολες, έτσι, και τις έχουμε κάνει ήδη εφαρμογή στην πράξη. Πρώτο θεώρημα λοιπόν, έχω κλειστότητα στην πράξη των κανονικών γλωσσών στην ένωση. Και λέμε, πάμε να δούμε τη διατύπωση αυτού του θεωρήματος. Η διατύπωση είναι ότι αν η Ελένα είναι κανονική γλώσσα και η Ελδίο είναι επίσης κανονική γλώσσα, θα αποδείξουμε ότι και η Ελένα ένωση Ελδίο είναι κανονική γλώσσα. Η απόδειξη είναι πάρα πολύ εύκολη. Δηλαδή, αφού η Ελένα είναι κανονική, ξέρουμε ότι έχει πολλά και διάφορα, δηλαδή έχει και μη δετερμινιστικό και δετερμινιστικό αυτόματο και κανονική έκφραση. Εμείς μένουμε στην κανονική έκφραση, άρα περιγράφεται, λέμε, από μία κανονική έκφραση έστω αρένα. Οραματίσουμε μία κανονική έκφραση η οποία απεικονίζει την κανονική έκφραση της γλώσσας Ελένα. Επίσης, η Ελδίο είναι κανονική, άρα και αυτή περιγράφεται από μία κανονική έκφραση, την R2. Και αυτή είναι μία κανονική έκφραση κανονικά, με τα και του, με τα αστεράκια κλείνουν του κτλ. Τώρα, εμάς μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε τώρα μία κανονική έκφραση για την Ελένα ένωση Ελδίο. Γιατί μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε κανονική έκφραση? Γιατί αν δείξουμε ότι υπάρχει κανονική έκφραση για την Ελένα ένωση L2, τότε αυτομάτως έχω στα χέρια μου ότι είναι και κανονική. Γιατί όπως είπαμε στα προηγούμενα μαθήματα, είναι μέθοδος απόδειξης ότι μία γλώσσα είναι κανονική. Για να είναι μία γλώσσα κανονική, αρκεί να έχει κανονική έκφραση. Τώρα, τι είναι η ένωση δύο γλωσσών με βάση τον ορισμό? Η ένωση είναι συμβολοσειρές που ανήκουν είτε στην Ελένα, είτε στην L2, είτε και στις δύο. Μπορώ να φτιάξω μια κανονική έκφραση για την ένωση? Ναι, με βάση το γεγονός ότι είπαμε ότι για την Ελένα έχουμε μια κανονική έκφραση στην R1 και για την L2 έχουμε μια κανονική έκφραση στην R2. Ποια είναι η κανονική έκφραση για την ένωση των δύο γλωσσών? Πιάσε τις δύο κανονικές εκφράσεις και χώστες ένα και στη μέση. Αυτομάτως έχεις κανονική έκφραση για την ένωση. Διότι μια συμβολοσειρά που ανήκει στην ένωση, υπάρχει περίπτωση να ανήκει στην ένωση για τρεις λόγους. Αν ανήκει στην Ελένα, τότε θα παράγεται από την κανονική έκφραση της R1.
Αν ανήκει στην L2 θα παράγεται την κανονική έκδοση της R2, ενώ αν ανήκει είτε και στις δύο ταυτόχρονα θα παράγεται και από την R1 και από την R2, οπότε κανένα απολύτως πρόβλημα. Συνεπώς αυτές οι τρεις γραμμούλες που βλέπετε είναι και απόδειξη ότι έχω κλειστότητα στην πράξη της ένωσης στις κανονικές γλώσσες. Παρατηρήστε επίσης κάτι εδώ, ότι όταν στο μάθημα το πρώτο που κάναμε στις κανονικές γλώσσες συναντήσαμε μπροστά μας λεκτικά την ένωση, εμείς αυτομάτως κάναμε και την πράξη της κλειστότητας. Δηλαδή, είχαμε κάνει μία ασκησούλα σε παραλλαγή, χωρίς να ξέρουμε ότι κρύβεται η πράξη της ένωσης, για παράδειγμα σύμβολο σειρές, με την ιδιότητα ότι W αρχίζει, ξέρω εγώ, με άσο ή τελειώνει με 0. Αν μελετούσαμε αυτήν εδώ τη γλώσσα, κατευθείαν αυτό το οποίο μπορούμε να σκεφτούμε είναι να σπάσουμε αυτή την κανονική έκφραση σε δύο κομμάτια και να τα ενώσουμε με και, όπου στο αριστερό κομμάτι θα έχω τις συμβολοσειρές οι οποίες αρχίζουν με 1, άρα είναι 1, 0 και 1 άστρο, και τις συμβολοσειρές που τελειώνουν με 0, άρα είναι 0 και 1 άστρο 0. Συνεπώς βλέπετε μία εφαρμογή της κλειστότητας με την έννοια ότι έχω κανονική έκφραση για τη μία, έχω κανονική έκφραση για την άλλη, άρα έχω κανονική έκφραση για την ένωση. Άρα η ένωση είναι κανονική γλώσσα. Και έτσι, με αυτήν εδώ την πολύ κομψή και λιτή απόδειξη, έχουμε αποδείξει ότι οι κανονικές γλώσσες είναι κλειστές στην πράξη της ένωσης. Προχωρούμε τώρα στην κλειστότητα της πράξης παράθεσης, τελείως αντίστοιχη απόδειξη. Αν η Ελένα είναι κανονική γλώσσα και η L2 είναι κανονική γλώσσα, τότε και η Ελένα παράθεση L2 είναι κανονική γλώσσα. Οπότε η απόδειξη είναι η εξής. Αφού η Ελένα είναι κανονική, περιγράφεται από κάποια κανονική έκφραση έστω R1. Η L2 είναι κανονική, άρα περιγράφεται από μια κανονική έκφραση έστω R2. Τώρα, πώς θα πάρω κανονική έκφραση για την παράθεση των δύο γλωσσών? Μα η παράθεση των δύο γλωσσών με βάση τον ορισμό, τι είναι? Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι από την Ελένα, μια συμβολοσειρά, της οποίας ένα κομμάτι είναι από την Ελένα και ένα κομμάτι είναι από την L2. Άρα έχω κανονική έκφραση την οποία να κάνει αυτή την παραγωγή. Βεβαίως και έχω κανονική έκφραση. Είναι να πάρω πρώτα την R1 και έπειτα την R2 και να τις βάλω σε παράθεση. Αυτή η κανονική έκφραση περιγράφει την παράθεση των δύο γλωσσών, άρα και αυτή είναι μια κανονική γλώσσα. Βλέπετε πόσο μοιάζει αυτή η απόδειξη με την απόδειξη που είδαμε για την ένωση. Έτσι, είναι τελείως αντίστοιχη. Δουλεύουμε μέσω των κανονικών εκφράσεων. Δουλέψαμε στην ένωση μέσω των κανονικών εκφράσεων, δουλέψαμε στην παράθεση μέσω των κανονικών εκφράσεων, θα δουλέψουμε τώρα και στο αστέρι κλίνε μέσω των κανονικών εκφράσεων. Δείχνουμε λοιπόν ότι έχουμε κλειστότητα των κανονικών γλωσσών στην πράξη του αστεριού κλίνε. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι ακόμα πιο εύκολα, αφού αν η Ελένα είναι κανονική γλώσσα, θέλουμε να δείξουμε ότι και η Ελ άστρο είναι κανονική γλώσσα. Η Ελ είναι κανονική, άρα έχω κανονική έκφραση για αυτήν, είναι στο R. Ποια είναι η κανονική έκφραση για την Ελ άστρο, δηλαδή για την παράθεση συμβολοσυρών τη Ελ? Από καμία όσο οσδήποτε φορές, η απάντηση είναι ότι η κανονική έκφραση είναι ιεράστρο, άρα λοιπόν και αυτή είναι κανονική γλώσσα. Συνεπώς, αποδείξαμε μέσω των κανονικών εκφράσεων κλειστότητα στην ένωση, την παράθεση, το αστέρι κλείνει. Πάμε τώρα σε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να δουλέψουν πλέον οι κανονικές εκφράσεις, ακριβώς διότι στο συμπλήρωμα και στην τομή που θα δούμε στη συνέχεια, στις κανονικές εκφράσεις δεν είχαμε κάποιο σύμβολο που να περιγράφει αυτές τις πράξεις. Αντίθετα, το και που είδαμε στις κανονικές εκφράσεις, η παράθεση που βάζουμε δύο πράγματα δίπλα-δίπλα και επίσης και το αστέρι κλίνε ήταν άμεσα στο συντακτικό των κανονικών εκφράσεων. Αντίθετα, το συμπλήρωμα και η τομή δεν είναι στο συντακτικό των κανονικών εκφράσεων. Λέμε λοιπόν το θεώρημα για την κλειστότητα των κανονικών γλωσσών στο συμπλήρωμα. Δείχνουμε δηλαδή ότι αν η L είναι κανονική γλώσσα, τότε και το συμπλήρωμα της L είναι κανονική γλώσσα. Και η απόδειξη είναι η εξής, ότι η L είναι κανονική, άρα τώρα το πάμε σε δετερμινιστικό αυτόματο. Υπάρχει λοιπόν ένα δετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο μη, το οποίο αποφασίζει τη γλώσσα. Αυτομάτως έχω στα χέρια μου το δετερμινιστικό αυτόματο της γλώσσας και λέει, θα κατασκευάσουμε τώρα ένα μητόνος δετερμινιστικό αυτόματο για την L συμπλήρωμα και δείτε ότι αν τα καταφέρουμε και κατασκευάσουμε όντως ένα τέτοιο αυτόματο, αυτομάτως έχουμε τελειώσει την απόδειξη, γιατί το συμπλήρωμα θα έχει δετερμινιστικό αυτόματο, άρα θα είναι κανονική. Άρα όλο το πρόβλημά μας τώρα είναι αυτή εδώ η κατασκευή. Πώς θα φτιάξουμε ένα μητόνος δετερμινιστικό αυτόματο για την L συμπλήρωμα? Και λέει, το μητόνος είναι το ίδιο με τη μη, δηλαδή είναι το ίδιο το αυτόματο που είχαμε για την αρχική γλώσσα, αλλά με την εξής διαφορά, ότι κάθε τελική κατάσταση γίνεται μη τελική στο μητόνος και κάθε μη τελική κατάσταση του μητόνος θα γίνεται τελική στο μη. Δηλαδή γίνεται τούμπα, όπως λέμε, τελικές και μη τελικές. Συνεπώς, μία συμβολοσειρά W που ανήκει στη γλώσσα, προσέξτε, θα οδηγείται σε τελική κατάσταση στο αυτόματο της μη, αφού ανήκει στη γλώσσα. Ναι, αλλά η τελική κατάσταση του μη είναι μη τελική στο μητόνος, άρα θα απαντάει όχι στο μητόνος. Και θα είναι και σωστό, αφού η W δεν ανήκει στο συμπλήρωμα.
Αφού ανήκει στη γλώσσα, δεν ανήκει στο συμπλήρωμα. Τελείως μετρικά, μια συμβολοσυρά W που δεν ανήκει στη γλώσσα θα είναι σε μη τελική κατάσταση στο μη, άρα θα είναι σε τελική βάση της κατασκευής που κάναμε στο μη τόνος, άρα θα απαντάει ναι στο μη τόνος, αφού η W ανήκει στο συμπλήρωμα. Συνεπώς, το μη τόνος αποφασίζει την έλλειψη συμπλήρωμα και από τη στιγμή δηλαδή που κατασκευάσαμε αυτό το αυτόματο για την έλλειψη συμπλήρωμα, έπεται ότι η έλλειψη συμπλήρωμα είναι κανονική γλώσσα. Παρατηρήστε τώρα ότι αυτό το πράγμα το έχουμε μεθοδολογήσει στο μάθημα που βλέπουμε τα δετερμινιστικά αυτόματα, όπου συζητήσαμε πώς θα διαχειριστούμε το then. Και εκεί πέρα στην πραγματικότητα δώσαμε την εφαρμογή αυτού του θεωρήματος πάνω σε μια μεθοδολογία η οποία θα μας κατασκεύαζε εύκολα κάποια αυτόματα. Λέει λοιπόν στο παράδειγμα ότι το δετερμινιστικό περασμένο αυτόματο αυτής εδώ της γλώσσας, που είναι η γλώσσα για τις συμβολοσυρές οι οποίες αρχίζουν με 0-0, δείτε ότι αυτή εδώ η γλώσσα είναι μια κανονική γλώσσα, για να το κάνουμε και λίγο πιο αφηρημένο. Άρα, αφού είναι κανονική γλώσσα, αυτομάτως έχει ένα δετερμινιστικό αυτόματο. Το δετερμινιστικό αυτόματο της συγκεκριμένης κανονικής γλώσσας είναι αυτό εδώ. Τώρα, από τη στιγμή που έχω δετερμινιστικό αυτόματο, αυτό είναι το μη το οποίο έλεγε η απόδειξη, μπορώ να κατασκευάσω τεχνικά ένα αυτόματο μη τόνος, το οποίο αυτόματο μη τόνος είναι το ίδιο με τη μη, με δύο διαφορές, ότι κάθε τελική κατάσταση έχει γίνει μη τελική, δείτε το α, το β και το δ από μη τελικές έχουν γίνει τελικές, ενώ οι τελικές έχουν γίνει μη τελικές, το γ από τελική έγινε μη τελική. Άρα έφτιαξε το μη τόνο με τη διαδικασία της τούμπας, όπως λέμε εμείς μεταξύ μας, έτσι, τούμπα κάθε τελική μη τελική, και τώρα το σημαντικό είναι τι, ότι αν μια συμβολοσυρά απαντάει ναι στο αρχικό αυτόματο, απαντάει όχι στο καινούριο αυτόματο, αν μια συμβολοσυρά απαντάει όχι στο πάνω αυτόματο, απαντάει ναι στο καινούριο αυτόματο, άρα αυτομάτως αυτό εδώ είναι ένα δετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο, το οποίο αποφασίζει σωστά την έλλειψη συμπλήρωμα. Άρα λοιπόν, αυτομάτως, αφού έχω δετερμινιστικό αυτόματο για το συμπλήρωμα της L, έπεται ότι το έλλειψη συμπλήρωμα είναι μια κανονική γλώσσα. Και αυτή είναι η διαδικασία της απόδειξης. Εμείς τι κρατάμε από αυτή τη διαδικασία? Ότι όσον αφορά το άριστα, κάποιος πρέπει να ξέρει αυτές τις αποδείξεις απ' έξω, χωρίς συζήτηση. Όσον αφορά όμως τη διαδικασία, είναι ότι βλέπετε και το λεκτικό κομμάτι αυτής της άσκησης τελικά, είναι W αρχίζει με 0-0, W δεν αρχίζει με 0-0. Συνεπώς έχουμε μία μεθοδολογία, την οποία αναδείξαμε και στο μάθημα το 3-2, όπου αφαιρούμε το then, κάνουμε τη διαδικασία μας και μετά κάνουμε τούμπα τελικές με τελικές και έχουμε στα χέρια μας ένα αυτόματο το οποίο κάνει σωστά τη δουλειά για το συμπλήρωμα της γλώσσας. Τώρα, συνεχίζουμε με την τελευταία μας κατασκευή, γιατί η προηγούμενη ήταν γνωστή κάπως από τις ασκήσεις που είχαμε δει κάνει. Το τελευταίο θεώρημα είναι η κλειστότητα στο μίση, η οποία και εδώ έχουμε κλειστότητα, δηλαδή αν η L1 και η L2 είναι κανονικές γλώσσες, τότε και η τομή τους είναι κανονική γλώσσα, θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Μόνο που η κατασκευή την οποία θα φτιάξουμε εδώ πέρα είναι μια λίγο πιο περίπλοκη κατασκευή, τεχνική ωστόσο, μεθοδολογική, την μαθαίνουμε απ' έξω και προχωράμε και έχουμε μια διαδικασία για να φτιάχνουμε την τομή δύο γλωσσών εύκολα, όταν έχουμε στα χέρια μας τα αυτόματα τα οποία αφορούν τις βασικές γλώσσες. Πάμε να δούμε πρώτα λεκτικά την απόδειξη. Η L1 και η L2 είναι κανονικές, άρα υπάρχουν δετερμινιστικά περασμένα αυτόματα που τις αποφασίζουν έστω μη 1 και μη 2. Άρα ξεκινάω με δύο κανονικές γλώσσες και παίρνω τα αυτόματά τους. Και τώρα κατασκευάζουμε μη τόνος δετερμινιστικό περασμένο αυτόματο για την τομή. Προσέξτε αυτήν εδώ τη λέξη, είναι λέξη κλειδί και για το μάθημα στη συνέχεια. Προσομοιώνει την εκτέλεση των μη 1 μη 2, δηλαδή τρέχει όπως τρέχουν αυτά, σημαίνει η λέξη προσομοίωση. Ως εξής, πρώτον, έχει ως καταστάσεις, λέει, όλους τους συνδυασμούς των καταστάσεων των μη 1 μη 2. Και λέει, θα μου φτιάξει καταστάσεις, λέει εδώ, που θα είναι οι συνδυασμοί καταστάσεων των δύο αυτομάτων. Και όταν λέμε συνδυασμοί, εννοούμε το καρτεσιανό γινόμενο των καταστάσεων των δύο αυτομάτων. Δηλαδή, κάθε κατάσταση του ενός αυτομάτου με κάθε κατάσταση του άλλου αυτομάτου, έτσι. Μετά, η συνάρτηση μετάβασης μεταβαίνει από ένα ζεύγος καταστάσεων σε επόμενο, προσομοιώνοντας ταυτόχρονα και τις δύο κινήσεις των αυτομάτων. Με βάση το γεγονός ότι εδώ η κατάσταση είναι συνδυασμός καταστάσεων των δύο αυτομάτων, θα διαβάζουμε ένα σύμβολο και θα λειτουργούμε όπως θα λειτουργούσαν τα δύο αυτόματα ταυτόχρονα. Θα το δούμε αυτό και μέσα από το παράδειγμα. Αρχική κατάσταση είναι το ζεύγος αρχικών καταστάσεων. Τελικές καταστάσεις είναι τα ζεύγη τελικών καταστάσεων των δύο αυτομάτων. Και επειδή το αυτόματο προσομοιώνει την ταυτόχρονη λειτουργία των δύο αυτομάτων, αποφασίζει τη γλώσσα της τομής, άρα αυτή είναι η κανονική. Αυτή εδώ είναι η απόδειξη, δηλαδή ότι κατασκευάζουμε ένα προσομοιωτή, ο οποίος τρέχει ταυτόχρονα τα δύο αυτόματα. Τώρα πάω να δούμε μέσα από ένα παράδειγμα τι ακριβώς είναι όλα αυτά που λέει προηγουμένως.
Δείτε εδώ μια άσκηση. Μας λέει, πάρε λέει τη γλώσσα για τα άρτια μηδενικά, ωραία, πάρε τη γλώσσα για, για τους περιττούς άσους, μια χαρά, και φτιάξω με ένα αυτόματο για την τομή, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που κρύβει το θεώρημα της κλειστότητας των κανονικών γλωσσών στην πράξη της τομής. Παρατηρήστε λοιπόν το εξής, ότι για τη γλώσσα Ελένα, την είχαμε δει αυτή την άσκηση στο μάθημα 3-2, το δετερμινιστικό αυτόματο είναι εδώ. Η κατάσταση α προσομοιώνει ότι έχω άρτια μηδενικά, κανένα μηδενικό, 2, 4, 6, 8 κτλ. Η κατάσταση β προσομοιώνει ότι έχω περιττά μηδενικά, 1, 3, 5, 7 κτλ. Βλέπετε το μπρος-πίσω που κάνω με τα μηδενικά. Διαβάζω ένα μηδενικό, πάω στα περιττά. Διαβάζω δεύτερο μηδενικό πίσω στα άρτια. Τρίτο μηδενικό περιττά. Τέταρτο μηδενικό άρτια και ούτω καθεξής. Τελική κατάσταση α, γιατί με ενδιαφέρουν άρτια μηδενικά. Μη τελική β, που είναι τα περιττά. Οι άσοι κάνουν κολοτούμπα ανακύκλωση πάνω στο ίδιο. Έτσι. Γιατί δεν μας ενδιαφέρουν οι άσοι στη συγκεκριμένη γλώσσα. Και τελείως συμμετρικά εδώ πέρα το L2 είναι οι συμβολοσειρές ανήκουν στο 0-1 άστρο με την ιδιότητα ότι περιέχουν περιττούς άσους. Και τώρα θα μάθουμε να κατασκευάσουμε τεχνικά το δετερμινιστικό αυτόματο για την τομή των δύο γλωσσών, η οποία σαν άσκηση την είχαμε δει στο μάθημα το δεύτερο, αλλά μας είχε προβληματίσει πολύ και ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Αυτό το οποίο θα κάνω τώρα σαν ένα πρόχειρο, θα το κάνουμε εδώ όταν χρειάζεται να εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο κλειστότητας της τομής, θα φτιάξω λίγο γρήγορα τον πίνακα μετάβαση των δύο αυτομάτων. Δηλαδή, ο πίνακας μετάβαση του αριστερού αυτομάτου έχει δύο καταστάσεις α και β, και ο πίνακας μετάβαση είναι που πάω με 0, που πάω και με άσο. Το α λοιπόν με μηδενικό πάει στο β, με άσο πάει στο α, το β με μηδενικό πάει στο α και με άσο παραμένει στο β. Αυτός είναι ο πίνακας μετάβαση λοιπόν του πρώτου αυτομάτου. Τον κρατάμε εδώ πέρα γιατί όπως είπαμε ο αλγόριθμος κλειστότητας της τομής θα προσομοιώσει τη λειτουργία των δύο αυτομάτων. Δηλαδή θα τρέχει όπως τρέχουν αυτά. Για να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο αυτόματο, κατασκευάζω λίγο τον πίνακα μετάβασης και αυτού εδώ του αυτομάτου. Έχει δύο καταστάσεις, την κατάσταση Χ και την κατάσταση Ψ. Παρατηρώ που πηγαίνω με 0 και που πηγαίνω με άσο. Συνεπώς, ξεκινώντας τώρα να κάνουμε τον πίνακα μετάβασης, παρατηρώ ότι από το Χ με 0 παραμένω στο Χ, από το Χ με άσο πάω στο Ψ, από το Ψ με 0 πάω στο Ψ και από το Ψ με άσο πάω στο Χ. Και τώρα η πρώτη μας δουλειά για να κατασκευάσουμε το αυτόματο σύμφωνα με αυτά τα οποία έλεγε προηγουμένως το θεώρημα είναι να κατασκευάσω μία κατάσταση για κάθε συνδυασμό καταστάσεων των δύο αυτομάτων. Συνδυασμούς καταστάσεων καρτεσιανό γινόμενο. Δηλαδή θα ταιριάξω την κατάσταση α από αριστερά με κάθε κατάσταση από δεξιά. Προκύπτουν λοιπόν οι καταστάσεις αχ και αψ. Την κατάσταση β με κάθε κατάσταση από τα δεξιά. Προκύπτει η κατάσταση βχ και βψ. Και αυτές θα είναι οι καταστάσεις του αυτομάτου της τομής. Προσέξτε λοιπόν εδώ ότι αν για παράδειγμα αριστερά είχα 5 καταστάσεις και δεξιά είχα 7 καταστάσεις, θα είχα μία κατάσταση για κάθε συνδυασμό με την έννοια του καρτεσιανού γινωμένου, δηλαδή θα είχα 5 ή 7, 35 καταστάσεις, έτσι. Αυτό σημαίνει καρτεσιανό, θα γράψω το συνδυασμό κάθε κατάσταση από αριστερά με κάθε κατάσταση από τα δεξιά. Και τώρα θα προσομοιώσω τη λειτουργία των δύο αυτομάτων. Τι σημαίνει αυτό? Είμαι στην κατάσταση αχ στο νέο αυτόματο. Προσέξτε. Η αχ είναι σαν να λέμε το πρώτο αυτόματο είναι στην α και το δεύτερο είναι στη χ. Οπότε λέω τώρα, πού πάω από το αχ με 0 και κοιτάζω τους δύο πίνακες μετάβασης. Και βλέπω ότι το α με 0 πάει στο β, το χ με 0 πάει στο χ, συνεπώς από το αχ με 0 πρέπει να πάω βχ. Από το αχ τώρα με άσο. Πού πάω από το α με άσο, βλέπω ότι πάω α. Πού πάω από το χ με άσο, πάω ψ, άρα το αχ με άσο θα πρέπει να πηγαίνει στο αψ. Με ακριβώς την ίδια διαδικασία θα συμπληρώνουμε τις υπόλοιπες καταστάσεις. Πού πάω από το α με 0, πάω β. Πού πάω από το ψ με 0, πάω ψ, άρα λοιπόν πρέπει να πάω βψ. Πού πάω από το α με άσο, πάω α. Πού πάω από το ψ με άσο, πάω χ, άρα λοιπόν θα πρέπει να πηγαίνω στο αχ. Και συνεχίζουμε με την ίδια τεχνική διαδικασία να κατασκευάσουμε όλο τον πίνακα μετάβαση του νέου αυτομάτου. Συνεχίζω. Από το β με 0 πάω α. Από το χ με 0 πάω χ. Από το β τώρα με άσο πάω β. Από το χ με άσο πάω ψ. Συνεχίζουμε. Από το β με 0 πάω α. Από το ψ με 0 πάω ψ. Από το β με άσο, όπως βλέπετε είναι λίγο κουραστικό, από το β με άσο πάω β και από το ψ με άσο πάω χ
Και τώρα έχω στα χέρια μου τον πίνακα μετάβαση του νέου αυτομάτου, βέβαια, έτσι. Με ένα τεχνικό τρόπο τώρα έχω στα χέρια μου τι, τις τέσσερις καταστάσεις, η οποία είναι η ΑΧ, είναι η ΒΧ, είναι η ΑΨ και είναι και η ΒΨ. Έχω στα χέρια μου τις μεταβάσεις, προκύπτουν από τον πίνακα μετάβασης που βλέπουμε εδώ. Δηλαδή από το ΑΧ με 0 διαβάζω τον πίνακα που κατασκευάσαμε, πάω στο ΒΧ. Από το ΑΧ με άσο πάω στο ΑΨ. Από το ΑΨ με 0 πάω στο ΒΨ. Προσομοιώνω λοιπόν την εκτέλεση των δύο αυτομάτων. Από το ΑΨ με άσο πάω στο ΑΧ. Έτσι, από το ΒΧ με 0 πάω στο ΑΧ. Βλέπετε ότι είναι σαν να τραβάω αυτές εδώ τις γραμμές. Από το ΒΧ με άσο πάω στο ΒΨ. Από το ΒΨ με 0 πάω στο ΑΨ. Και τέλος από το ΒΨ με άσο πάω στο ΒΧ. Και έχω κατασκευάσει το αυτόματο το οποίο φαίνεται στη διαφάνεια με αυτή τη διαδικασία. Το οποίο το μόνο που του μένει είναι να συμπληρώσω ποια είναι η αρχική και ποιες είναι οι τελικές καταστάσεις. Παρατηρήστε ότι η αρχική, σύμφωνα με την κλειστότητα, είναι ο συνδυασμός αρχικών. Αρχική στο πρώτο είναι το α, αρχική στο δεύτερο είναι το χ. Ενώ τελική είναι ο συνδυασμός τελικών. Τελική στο πρώτο αυτόματο είναι το α και τελική στο δεύτερο αυτόματο είναι το ψ. Άρα τελική θα είναι το αψ, διπλό κυκλάκι κάτω. Και έτσι έχει προκύψει το αυτόματο της τομής. Άρα η διαδικασία για το να κατασκευάσω τώρα μια πραγματικά δύσκολη γλώσσα, θυμάστε πόσο πολύ μας είχε ζωρίσει να κατασκευάσουμε αυτή τη γλώσσα σε αυτόματο, δηλαδή συμβολοσύρωση που περιέχει άρτια μηδενικά και περιττά ένα, πλέον έχουμε ένα πρόσθετο εργαλείο στα χέρια μας. Ποιο είναι το εργαλείο αυτό? Σπάσε τη γλώσσα στα δύο κομμάτια, την μία και την άλλη, φτιάξτε αυτά που είναι πιο εύκολα και πάτησε μια κλειστότητα της τομής, η οποία θα σου δώσει με έναν εύκολο και μεθοδολογικό τρόπο το αυτόματο, το οποίο αναφέρεται στο και των δύο γλωσσών, έτσι. Τι λέει η μεθοδολογία? Θα μου φτιάξεις τόσες καταστάσεις όσες και οι συνδυασμοί καταστάσεων των δύο αυτομάτων. Ο πίνακας μετάβασης θα προσομοιώσει με τη διαδικασία που εξηγήσαμε, έτσι, την ταυτόχρονη λειτουργία των δύο αυτομάτων, αρχική ο συνδυασμός τελικών και τελική ο συνδυασμός τελικών καταστάσεων των δύο αυτομάτων. Αυτό εδώ κλείνει το πρώτο κομμάτι του μαθήματος, το οποίο είναι απόλυτα ουσιώδες, δηλαδή αυτά τα πέντε πράγματα πρέπει να τα ξέρουμε. Στο δεύτερο κομμάτι τώρα του μαθήματος θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τα αυτόματα τα οποία κατασκευάζει ο αλγόριθμος της τομής και είναι λίγο πιο extreme πράγματα, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν ζητηθεί ποτέ στις εξετάσεις παρά μόνο στις εργασίες. Ως εδώ όμως τα κομμάτια είναι υποχρεωτικά και πρέπει να τα ξέρουμε τέλεια όλα.